Το Φροντιστήριο Πρότυπη Παιδεία για μία ακόμη χρονιά συμμετέχει στους διαγωνισμούς της ΟΕΦΕ, όπου είναι το φροντιστήριο το οποίο συμμετέχει όλα τα χρόνια σε αυτήν την εκπαιδευτική κορονίδα που έχει η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Φροντιστών Ελλάδος. Φέτος λοιπόν για πρώτη φορά γίνονται τα διαγνωστικά τεστ για την πρώτη και δευτέρα λυκείου, όπου είναι μία διαδικασία όπου δίνει την δυνατότητα στους μαθητές και να σχεδιάσουν τους στόχους τους και να εντοπίσουμε κάποιες αδυναμίες και να αξιολογήσουμε τις δυνατότητές τους, αλλά ακόμα και να μπορέσουμε να έχουμε ένα εργαλείο και ένα όπλο για να εντοπίσουμε ελλείψεις και για να επιλέξουμε την ομάδα προς ανατολισμό. Τα διαγνωστικά τεστ, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στις 2 και στις 3 Σεπτεμβρίου, στις 2 Σεπτεμβρίου θα είναι για τους μαθητές της πρώτης λυκείου και στις 3 Σεπτεμβρίου θα είναι για τους μαθητές της δευτέρας λυκείου, θα πραγματοποιηθούν στη φροντιστηριακή μας μονάδα στην πρότυπη παιδεία στις 11:30 το πρωί. Οι μαθητές μπορούν να κάνουν την αίτηση εγγραφής στο site του φροντιστηρίου ή ακόμα και στον κόμβο της ΟΕΦΕ, όπου μπορούν να επιλέξουν το φροντιστήριο το οποίο θα τους δώσει την δυνατότητα να διεκδικήσουν μία από τις υποτροφίες της 5.000 που δίνει η Ομοσπονδία Φροντιστών για μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Θα υπάρξει μία υποτροφία για τους μαθητές της πρώτης λυκείου και μία υποτροφία για τους μαθητές της δευτέρας λυκείου. Καλό λοιπόν όλους τους μαθητές, είτε φοιτούν στο φροντιστήριο πρότυπη παιδεία, είτε δεν φοιτούν, είτε ενδιαφέρονται να φοιτήσουν, να δηλώσουν συμμετοχή και να διεκδικήσουν αυτήν την υποτροφία. Στο φροντιστήριο το οποίο είναι να τους δίνεται η δυνατότητα να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν ένα υψηλό επίπεδο σπουδών και το οποίο τους δίνει την δυνατότητα να είναι μέσα στους στόχους τους και με όλες τις βοήθειες που έχουν. Καλέσω και εγώ από την πλευρά μου τους μαθητές να συμμετέχουν δραστικά και μαζικά στα τεστ, τα διαγνωστικά. Εκτός από τα παιδιά που διεκδικούν την υποτροφία, και γι' αυτό το λόγο καλό είναι να κάνουν όλα τα παιδιά την εγγραφή τους, μπορούν και όσοι δεν ενδιαφέρονται για την υποτροφία να συμμετάσχουν, χωρίς να έχουν κάνει προεγγραφή, να έρθουν δηλαδή τη μέρα διεξαγωγής των τεστ στις ώρες που ανέφερε ο συνάδελφος, και να συμμετέχουν στο διαγνωστικό τεστ χωρίς να υπάρχει αυτή η προεγγραφή. Δηλαδή, είναι και πιο απλή διαδικασία για τα παιδιά που θέλουν. Να επισημάνουμε στα παιδιά που ενδεχομένως διστάζουν να συμμετέχουν επειδή σκέφτονται το βαθμό δυσκολίας των θεμάτων, ότι αυτό το διαγνωστικό τεστ δεν είναι κριτήριο που θα καθορίσει την ευγένεια πορεία τους, αλλά είναι μια δοκιμασία στην οποία προσπαθούμε να εντάξουμε τα παιδιά στο κλίμα της καινούργιας σχολικής χρονιάς και βεβαίως να ξέρουν ότι τα στοιχεία τους, η βαθμολόγηση γίνεται με καλυμμένες τα ονόματά τους, επομένως είναι εντελώς απρόσωποι και γι' αυτό το λόγο δεν θα πρέπει να φοβούνται την οποιαδήποτε μορφή έκθεσης. Να μην διστάσουν επομένως, είναι μια διαδικασία ιδιαίτερα γόνιμη και χρήσιμη και η βασικότητά της είναι αυτή που θα καταδείξει και τη δύναμη της συγκεκριμένης προσπάθειας. Με την ευκαιρία να ευχηθούμε, μιας και είναι και η αρχή του μήνα, καλό μήνα και καλή σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά σε όλους. Να συγχαρούμε τους επιτυχώντες στα πανεπιστήμια και να αναφέρουμε κιόλας και ιδιαίτερα και τα παιδιά που φοιτήσαν στο φροντιστήριό μας για άλλη μια χρονιά στην πρώτη παιδεία, 111 μαθητές όλων των κατευθύνσεων που παρακολούθησαν ένα ή περισσότερα μαθήματα στο φροντιστήριό μας, πέτυχαν την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια και τους ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία. Να πούμε ότι το φροντιστήριο έχει αρχίσει ήδη και λειτουργεί και οι εγγραφές συνεχίζονται με καινούργια τμήματα σε όλες τις τάξεις και η διαδικασία των διαγνωστικών που αναφέραμε για την πρώτη και δευτέρα λυκείου είναι και μια χρήσιμη διαδικασία με την οποία μπορούμε να γνωριστούμε και να μιλήσουμε αναλυτικά με τα παιδιά και τους γονείς σας και τους γονείς τους. Να καλέσουμε όλο τον κόσμο λοιπόν να περάσει, να μιλήσουμε. Έχουμε ένα καινούργιο εξεταστικό σύστημα για, για την τρίτη, τη δευτέρα και την πρώτη λυκείου από ό,τι φαίνεται. Και η πληροφόρηση, η ορθή, η οποία δεν έχει σκιές και μπορούμε να παρέχουμε στο φροντιστήριο, θα βοηθήσει πολύ τους γονείς με τη δική μας καθοδήγηση και όλες να κάνουν την καλύτερη επιλογή. Τα τμήματά μας είναι πάντα μικρά, είναι εξαμελή τμήματα, τετραμελή, διμελή, ακόμη και ιδιαίτερα. Και βεβαίως έχουμε λάβει υπόψη μας όλα αυτά τα χρόνια και την οικονομική διάσταση του όλου ζητήματος. Ξέρουμε ότι η μέση ελληνική οικογένεια μας στήσεται από την κρίση και βεβαίως όλα τα φροντιστήρια, αλλά ιδιαίτερα η πρώτη παιδεία, συναισθανόμενη την συγκεκριμένη κατάσταση, είναι σε θέση να παρέχει εκείνο το οικονομικό πακέτο που θα βοηθήσει την οικογένεια να παρέχει στα παιδιά τους εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, χωρίς
καμία έκπτωση στην ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης. Να σας ευχαριστήσουμε και πάλι και να καλέσουμε όλα τα παιδιά να συμμετέχουν μαζικά στην όλη διαδικασία και να ξεκινήσουμε με ένταση τη δουλειά τους. Καλή χρονιά σε όλους.